μας όμως πρέπει να το ξέρουμε και να μην έχουμε αυταπάτες. Είπα πριν, θα είναι και δύσκολος. Όχι γιατί δεν έχουμε το δίκαιο με το μέρος μας. Το δίκαιο είναι με το μέρος μας. Αλλά γιατί είναι προφανές ότι απέναντί μας έχουμε έναν τοξικό επικοινωνιακό συνασπισμό. Μία σκοτεινή συμμαχία όλων εκείνων των κύκλων, των κυκλωμάτων, των τριγώνων, των συμφερόντων και των πολιτικών τους εκφραστών, που έχουν βαλθεί να ξεθεμελιώσουν όλα όσα καταφέραμε μέχρι σήμερα με μοναδικό στόχο να γυρίσουν ξανά στην ομή της εξουσίας, παρά το ότι έχουν τις βασικές, τις τεράστιες ευθύνες για την χρεοκοπία της χώρας και εν τέλει να γυρίσουν και τη χώρα πίσω. Πίσω στις ίδιες μεθόδους, στις ίδιες σκοτεινές διαδρομές, στα ίδια πρόσωπα, στον ίδιο πολιτικό πολιτισμό. Το ποιοι είναι όλοι αυτοί, νομίζω ότι όσοι βρισκόμαστε σε αυτή την αίθουσα το ξέρουμε καλά. Είναι βεβαίως ο κύριος Μητσοτάκης και η Νέα Δημοκρατία, με την ακραία και επικίνδυνη δεξιά, ακραία δεξιά στροφή της, και βεβαίως τη βαθιά αντιλαϊκή νεοφιλελεύθερη ατζέντα. Και φυσικά πίσω από τον κύριο Μητσοτάκη και τη Νέα Δημοκρατία είναι όλοι οι χορηγοί του, που ελέγχουν ένα μεγάλο μέρος των επίσημων μέσων ενημέρωσης και έχουν μετατρέψει τα παρασιτικά κανάλια και τις εφημερίδες τους υπό την έννοια ότι έχουν τεράστιο κόστος λειτουργίας χωρίς έσοδα, με αυτή την έννοια παρασιτικά, τα έχουν μετατρέψει σε εργοστάσια παραγωγής και διακίνησης μιας τοξικής προπαγάνδας και πολλές φορές ψεύτικων ειδήσεων. Ακόμα και σήμερα μας λένε ότι έχουμε τέταρτο μνημόνιο, ακόμα και σήμερα μας λένε, την ώρα που είναι προφανές σε όλους, ότι η οικονομία δανείζεται φθηνότερα, ότι η Ελλάδα έχει βγει από τη βαθιά χαράδρα της χρεοκοπίας, ότι εμείς είμαστε αυτοί που φέραμε την καταστροφή και καταστρέψαμε την οικονομία. Δεν ξέρω, συντρόφισσες και σύντροφοι, αν πράγματι μπορεί να έχει τύχει η πρόταση που έχω δεχτεί εγώ με τον Ζόραν Ζάεφ να πάρουμε Νόμπελ Ειρήνης για τις πρέσπες, αλλά αν υπήρχε Νόμπελ άστοχων προβλέψεων και καταστροφολογίας για την οικονομία, σίγουρα θα το έπαιρνε ο κύριος Μητσοτάκης. Είναι αυτή η γραμμή την οποία θέτει ο κύριος Μητσοτάκης? Είναι η γραμμή της παραγραφής? Και δεν πρόκειται εδώ μονάχα για νομικούς ακροβατισμούς. Εδώ πρόκειται, κατά την άποψή μου, για ένα μείγμα νομικών ακροβατισμών, αλλά και θρασίτατων απειλών. Οι θρασίτατες απειλές, επαναλαμβάνω, έχουν να κάνουν με την απειλή ότι αν υφαρπάξουν την ψήφο του ελληνικού λαού, όχι μόνο θα αθωώσουν τους εαυτούς τους, αλλά θα οδηγήσουν και τους πολιτικούς τους αντιπάλους στα δικαστήρια για την εσχάτη προδοσία. Γιατί τα λέω αυτά? Τα λέω αυτά σήμερα διότι πρέπει να εξοπλιστούμε με επιχειρήματα. Πρέπει να έχουμε ανάλυση. Και πρέπει να είμαστε σε θέση να αποδείξουμε με επιχειρήματα ότι έχουμε απέναντί μας τον πιο κοινικό πολιτικό λόγο, τον πιο ξεδιάτροπο πολιτικό λόγο, τον πιο, αν θέλετε, πολιτικό λόγο που δεν έχει έρμα, ανερμάτιστο πολιτικό λόγο, διότι δεν μπορούν να μας λένε σήμερα οι πολιτικοί μας αντίπαλοι όχι ψηφίστε μας για να βγάλουμε τη χώρα από την κρίση ή να κάνουμε καλύτερα πράγματα, αλλά ψηφίστε μας για να μην υπάρξει κάθαρση στο σκάνδαλο της Νοβάρτης, για να μπει στο αρχείο το σκάνδαλο του Κελπνό, για να χαριστούν τα θηριώδη χρέη και τα θαλασσοδάνεια στη Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ και για να αποδοθούν αθώοι στην κοινωνία όσοι λαϊλάτισαν, ταπείνωσαν, κατακερμάτισαν τη χώρα και τα δημόσια ταμεία.